έρχεται στο κομμάτι του business, ο οποίος δείχνει ότι παλεμακίζει. Πηγαίνει δηλαδή σε κομμάτια αρνητικά. Είτε ξεκινάει, είτε πάει στο 60, είτε πάει στο 70, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι αυτό που φαίνεται. Στον ΠΑΟΚ είπανε τον προπονητή, κοίταξε αυτός μήπως θέλει να παίζει από την αρχή και είναι δυσαρεστημένος, βάλ' τον από την αρχή. Τον βάλαν και από την αρχή με τον Όφη, δεν μπακούπησε την μπάλα. Είδες όταν βγήκε αυτός με τον Μίσιτς, τρίτη και καλή, με τον Σίτη, θα δημιουργήσει πρόβλημα στον ΠΑΟΚ. Βέβαια οι οπαδοί του Όφη βγάλανε μια ανακοίνωση. Γκόλ η Λαμία είναι αυτή η πανηγυρισμή. Η πανηγυρίζεται, βρε καρνίβαλη. Η πανηγυρίζεται. Κοίτα να δεις τώρα. Η Λαμία το βάλει. Α, η Λαμία. Εντάξει, το κατάλαβα. Σταματήστε ρε καρνίβαλη. Αν να χαθείτε. Εντάξει, τώρα πού να τους κρατήσεις αυτούς. Πάω ξύδες, μάω με τα κόκκαλα στο στόμα. Λοιπόν, είπαμε για το Μάτρας, είπαμε για τη... Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, το είπαμε. Τώρα πάμε στο διαιτητή του παιχνιδιού. Ναι. Να πούμε ότι είναι μεγάλος καρτάκιος και αυτό ανησυχεί τον ΠΑΟΚ, διότι είναι Σέρβος, νεαρός, πολύ σε ηλικία, αλλά να πω ότι έχει σφυρίξει δύο τελικούς. Ένα τελικό του γύρω K21 που έγινε στην Ιταλία μεταξύ Ισπανίας και Γερμανίας 2-1, βγάζοντας τρεις κίτρινες. Και ο άλλος είναι στο 17 και πάλι το γύρω 19 κάτω, μεταξύ Πορτογαλίας και Αγγλίας. Τέσσερις κίτρινες και μια κόκκινη έχει βγάλει. Έχουμε το παιχνίδι και ο προπονητής του ΠΑΟΚ και το επιτελείο, οι διαιτητές που είναι γύρω από τον... γιατί κάνουν, μιλάνε και διαιτητές τους παίκτες πριν από την... δεν μπορώ να συγκεντρωθώ με αυτούς. Δεν πειράζει. Σταματήστε ρε, εντάξει. Εντάξει, καλύτερη δεν είστε. Τώρα θα σας περιποιηθεί ο Δόνης τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, μ' αρέσει που τους συγκλάς κιόλας. Λοιπόν, να ρωτήσω... Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Είπαμε για τον διαιτητή, είπαμε για την πιθανή εντεκάδα. Ναι. Ο ΠΑΟΚ που καλείται να διαχειριστεί το 2-0 του πρώτου αγώνα, ή πιστεύεις ότι θα μπει να βάλει ένα γκολ για να σβήσει μετά η πρόκριση? Ο ΠΑΟΚ θα παίξει όλο το πρέσινγκ ψηλά. Θα παίξει την αντεπίδεση. Οπότε δεν θα μείνει στην περιοχή, αλλά θα μείνει σε πιο μικρούς χώρους. Mm. Ο Πετράκης, ο οποίος βγάλαμε πριν από λίγες λαβαρίδες λεπτά στο ραδιόφωνο, σωστά είπε ότι θα είναι λάθος ο ΠΑΟΚ να επαναπαυθεί στο 2-0. Είπε κι άλλο ο Πετράκης, πολύ καλά για τον ΠΑΟΚ, αλλά είπε ότι δεν πρέπει να μείνει, πρέπει να βγει, έστω και με συγκρίβολες επιθέσεις, με την κόντρα επίθεση, γιατί μας είπε αυτό που είπα και εγώ προηγουμένως, ότι έχει παίκτες τουλάχιστον τρεις ή τέσσερις που μπορούν να βγουν πάνω στον χώρο και στο ρίσκο του Παναθηναϊκού, που όσο περνάει η ώρα, αν δεν βάζει γκολ, σίγουρα θα γίνεται μεγαλύτερο. Μάλιστα. Για τον Άντβομ, να πούμε ότι ίσως προτιμηθεί, μάλλον θα προτιμηθεί, γιατί και στις προπονήσεις γενικότερα βρίσκει κατά κάποιο τρόπο δίκτυα. Σίγουρα είναι μια δύσκολη επιλογή να παίξει αυτό και ο Σιμπέρκη. Μας μίλησε ο Κοντασίνη, ο οποίος είναι του Αουγκούστο μάνατζερ. Έκανε προμόσιο τον παίκτη του, είπε ότι είναι καλά εδώ, έχει προσαρμοστεί καλά. Δεν είπε για την εθνική Βραζιλία. Εντάξει, εμένα δεν μου κάνει κλικοπαίκτη. Βλέπει ότι βγαίνουν μάνατζερ και μόνοι του να διαφημίσουν το προϊόν του. Θα έχουμε σκάουτερ αρκετών ευρωπαϊκών ομάδων στο γήπεδο του Άκρα σε λίγη ώρα. Πιστεύω ότι θα δουν και τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Να πω από Ολλανδία, Γερμανία, Σκωτία. Θα είναι όσοι επιτοπλίσουν αυτοί που θα παρακολουθήσουν, πιθανόν εγώ θα πω και προδοσιαστές του Παναθηναϊκού. Και ομοσπονδιακός τεχνικός θα είναι ξανά στο ΆΚΑ. Ακούγεται ότι από τον Παναθηναϊκό θα τσεκάρει και τον Δόνη. Θα τα δούμε αυτά. Λοιπόν, ωραία. Πάμε τώρα στον Άρη. Έχω λίγο ακόμα πάω. Ναι. Και τον δικηγόρο προβατά στο κράτη. Αν δεν το ξέρεις εσύ, το ξέρεις σίγουρα ο Γιώργος Καραγκαφέλης, γιατί ήταν δικηγόρος του Βουγιοκράκη, του Κανάκη, του Λαζόπουλου και άλλων μεγάλων, ναι. Celebrities. Ναι. Λοιπόν, μας είπε, δεν αποδεικνύεται ότι είναι σωστά νομικά αυτά που παρουσιάζει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.
Μπορεί λέει, να είναι ανήθικο το θέμα, αλλά νομικά δεν μπορεί να το ανατρέψει κανείς. Άλλο το ηθικό και άλλο το νόμιμο. Ο νόμος δεν μιλάει για χειρανθρώπους, αλλά για μετόχους. Οπότε εδώ ο ΠΑΟΚ είναι αρκετά καλυμμένος. Όσο ξέρει, δεν το γνωρίζω. Πιστεύει όμως από την εμπειρία του ότι θα αφαιρεθεί από το ΠΑΟΚ, ότι η υπόθεση θα πάει στα πολιτικά δικαστήρια, και είπε ένα ωραίο νομικό το οποίο και ο ΠΑΟΚ. Το πρώτο αυτό. Ο ΠΑΟΚ έκανε λάθος που δεν αμφισβήτησε την επιτροπή, τη σύσταση της επιτροπής. Έπρεπε να το κάνει πριν την εκδίκαση. Άργησε πάρα πολύ. Τώρα τη Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου που θα γίνει η εκδίκαση, υπάρχουν πολλοί νομικοί οι οποίοι μας έχουν πει ότι θα είναι μεγάλο λάθος ο ΠΑΟΚ να πάρει αναβολή. Γιατί παρουσιάζουν στον κόσμο τέσσερις ρεπόρτερ που πανηγυρίζουν τον κόσμο της Λαμίας, και καλά κάνουν, γιατί είπα οξύ. Λοιπόν, ότι περνάει στον κόσμο ότι μη στεναχωριέστε, παστός πει και ο Λάκης συμφωνείς ότι μη φοβάστε, νομικά δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, αλλά Ελλάδα είμαστε. Δηλαδή μας αφήνει και ένα κομμάτι ότι, να ξέρετε κάτι, επειδή είμαστε στην Ελλάδα και είμαστε στη χώρα του Κανιβαλιστάν, ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Πάντως εμείς νομικά το περνάει και λίγο σε σαβίδι, λέει. Εμείς νομικά είμαστε εντάξει. Καλά, στην Ελλάδα είμαστε. Δηλαδή θα μείνει, επειδή είμαστε στην Ελλάδα, κούνα λίγο το κοντό στο δακτυλάκι, γιατί μπορεί να χρειαστεί και εσύ σε κάτι. Αν αυτοί τώρα, αφού που έχουν παρουσιάσει εδώ ότι όλα είναι καλά στο νομικό κομμάτι, αν πάρουν αναβολή, θα είναι και επικοινωνιακό λάθος και στρατηγικό λάθος. Λέει συνάδελφοι των ανθρώπων αυτών. Τώρα ο καιρός θα δείξει, εγώ με αυτά νομικά θα πάω καλά, μόνο θα πάω κατηγορούμε στο δικαστήριο και παίρνω πάντα αναβολή, αν είναι η εισαγγελέας γυναίκα. Λοιπόν, να πούμε τελικά είναι Σφιντέρσκι μπροστά αντί του ΑΚΠΟΜ. Η άλλη είναι καλή. Γιατί έχουμε την 11, θα μας την ετοιμάσει ο Γιώργος σε λίγο. Να πάμε εμείς λίγο στον Άρη. Αύριο στις 7 είναι ο επαναληπτικός εδώ στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο. Έχουμε την είδηση της τελευταίας στιγμής ότι τελικά τον Ιντέγιο τον απέκλεισε ο ΕΝΕΚ πριν από λίγο. Το αθλητικό γύρισε, είχε πει ο Ιντέγιε μετά την ποινή των δύο αγωνιστικών. Γύρισε από τραυματισμό τώρα. Αυτοπροτάθηκε στον προπονητή. Ο προπονητής είχε πιθανότητα, ξέρει καλύτερα από εμάς, ότι δεν είναι έτοιμος να παίξει. Και θα πάει ο Άρης πιθανότατα με αυτό το σχήμα το 4-4-2, 4-2-3-1, με 4 εξτρεμοειδή στην επίθεση. Δηλαδή Λάρσον, Γκάμα, Φετραγκίδη και Γκάμα, Μπεγκινή. Ναι, αυτοί οι τέσσερις. Δεν θα βάλουν βαρύ σεντερφόρ και θα παίξουν αυτό το στυλ, η ίδια εντεκάδα για 7η συνεχή φορά. Μία ανωτελεία, να δούμε την εντεκάδα του ΠΑΟΚ. Είναι Πασχαλάκης, Βαρέλα, Ίγκανσον, Βιερίνια, Γιαννούλης, Μίσιτς, Μαουρίσιο, Λιμνιός, Πέλικας, Μπίσεσβαρ και Σφιντέρσκι. Άρα πιάσαμε τα 10-11. Εκεί στο φόρ. Εκεί είναι και το δύσκολο, γιατί ο Αγκούστο είναι πολύ αργός. Ο Μαουρίσιο είναι πιο έμπειρος, πιο γρήγορος λίγο. Εντάξει. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι είναι η εντεκάδα που είδαμε στο ΟΑΚΑ με τις δύο αλλαγές που έκανε ο Φερέιρα, βάζοντας μέσα και Πέλικα και Μπίσεσβαρ μετά τον γκολ. Ναι. Τώρα βέβαια ο Μπίσεσβαρ πολύ πιθανό να αντικατασταθεί κάποια στιγμή από το λάθος, εκτός εξαιρετικών καταστάσεων. Ανάλογο, πώς θα τσουλήσει και το μάτς, ναι. Πάντως στον Άρη, και τελειώνω με αυτό, νιώθω πάρα πολύ βολικά με τον Αργύρη Λίβα, ο οποίος η είδηση ότι τις καλούν στην Ευρώπη μπορεί να ακούγεται πως μια αντιμετική εξέλιξη. Ο ίδιος ο Λίβας όμως, το οποίο εγώ ξαναλέω είμαι θαυμαστής, γιατί δεν τον έχω δει να κάνει δίκη, μπορεί να είναι αυτή η πρώτη που πιθανό να χάσει, χαρακτηρίζει την κίνηση της FIFA μια πολύ θετική εξέλιξη και λέει ότι για μας ως πρόσφατο διαδικαστικό είναι πολύ καλό. Ανοίγει η διαδικασία επισήμως και ώστε να πούμε τις απόψεις μας. Μας είπε και ο κύριος Λίβας, η αλήθεια είναι ότι κοιτάτε κάτι. Ουσιαστικά, Κώστα, από τα συμφραζόμενα καταλαβαίνω ότι ο Άρης ήθελε να προκαλέσει την κλίση του στην UEFA για να πει εκεί τα επιχειρήματά του. Ο κύριος Λίβας συνεργάζεται με πολύ καλούς φοροτεχνικούς, οι οποίοι στο κομμάτι το λογιστικό ήδη έχουν αξίσει τα μέλια και τα λογιστικά, τα οποία και εκεί δεν τα πάω καλά, αλλά τα μαθαίνω τώρα στα γεράματα, ότι η μία εταιρεία με την άλλη δεν έχει καμία σχέση. Βέβαια, εγώ διατηρώ μια μικρή επιφύλαξη στο Αγκαθάκι,
στο θέμα της εκαθάρισης που άργησε πάρα πολύ. Και επαναλαμβάνω και τελειώνω ότι άργησε η εκαθάριση να γίνει, γιατί μάθησε ο Καρυπίδης από φυσικά πρόσωπα, ξέρει στο στυλ ρε συμφόδωρε, θα πάμε φυλάκι, θα κάσουμε την περιουσία μας, τον ένα που κλείσανε τους λογαριασμούς στην τράπεζα, είναι και τα παιδάκια μας, και μάθησε ο Καρυπίδης, ίσως πληρώσει, αν πληρώσει την αργοπορία αυτή της μη μεταβίβασης, της εκαθάρισης της Γρήγορης, εκεί μπορεί να βρουν οι αντίπαλοι έναν νομικό τρόπο και να τον κερδίσουν τον Άρη. Όλο το παιχνίδι γίνεται στο φοροτεχνικό κομμάτι. Να δούμε πριν κλείσουμε και ένα μικρό απόσπασμα, γιατί ο κόσμος του Άρη βρέθηκε στο αεροδρόμιο Μακεδονία για να συνοδεύσει την αποστολή. Που καλό αυτό. Πρέπει να έχει ήδη προσγειωθεί η Αθήνα. Μας έλειψαν οι αγκαλιές και οι επιφημίες και οι μπούκες. Μας έλειψαν. Δηλαδή πάει η κοινωνία λίγο τώρα να ενεργοποιηθεί. Λίγο έτσι να κουνηθούν τα αίματα. Καλό αυτό. Αρκεί να περάσει ο Άρης και να δούμε ξανά στο αεροδρόμιο. Την φορά να πανηγυρίσει. Λοιπόν, ωραία. Κωστή, ευχαριστώ πολύ. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές. Σε μεγάλο πιάτο. Και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις. Με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι. Ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις. Και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι. Για μερακλείδες.